Σας υποσχέθηκα πριν από το break την καταπληκτική Μελίνα Μποτέλη και εδώ, μόνο για τα μάτια σας. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά και τώρα που είμαι στη Θεσσαλονίκη ακόμα καλύτερα. Και κοντά σε εσάς, μια τόσο όμορφη κοπέλα. Να είστε καλά. Ιδιαίτερη χαρά. Να είστε καλά, αλλά θα σας απολαύσουμε σε μια πρώτη επαφή τώρα εδώ μέσω της τηλεόρασης. Τις επόμενες τρεις Τετάρτες συμπεριλαμβανομένης και αυτής μεθαύριο. Βεβαίως. Δηλαδή 16, 23 και 30. 16, 23 και 30. Εδώ κάτω στο Αριστοτέλειο. Με μια παράσταση που νομίζω ότι για την ιστορική μνήμη και όχι μόνο, αλλά και για το γονίδιο που φέρουμε, πρέπει όλοι να παρακολουθήσουμε. Μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι. Υπάρχουν και μεσαίοι, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι μια παράσταση για όλους και ιδιαίτερα για αυτή την περίοδο, τη δύσκολη που περνάμε όλοι, που περνούν όλες οι ελληνικές οικογένειες, γιατί ακριβώς θα δώσει ενέργεια, θα δώσει δύναμη, θα δώσει αισιοδοξία και χαρά της ζωής. Αυτό που ήταν η Σοφία Βέμπο, που ήταν μια εμψυχώτρια, όχι μόνο με τα πατριωτικά της τραγούδια, αλλά και με τα ερωτικά της και τα χορευτικά και τα αρχοντορεμπέτικα, όλα αυτά τα διαμάντια τα έχει η παράσταση αυτή και νομίζω ότι μέσω των τραγουδιών αλλά και μέσω των αφηγήσεων που είναι ανάμεσα στα τραγούδια οι θεατές θα φύγουν και πλήρεις και αισιόδοξοι και εμψυχωμένοι. Εσείς λοιπόν καλείστε να ρίξετε φως σε αυτή την πλευρά που μάλλον δεν γνωρίζουμε τόσο καλά, τα ερωτικά της τραγούδια. Τα ερωτικά, τα οποία είναι εξαιρετικά τραγούδια. Εξαιρετικά ωραία συνθετικά, εξαιρετικά στιχουργικά και πραγματικά βαθιά ερωτικά. Τέτοια τραγούδια, ξέρετε, δεν γράφονται σήμερα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ακούγοντάς τα, έχει τύχει πολλές φορές, εν πάση περιπτώσει, να πέσουν την αντίληψή μου διάφορα κομμάτια. Αναρωτιέμαι καμιά φορά, αν ο νέος και η νέα το 2013 έχει την ικανότητα να ερωτευτεί με αυτή την ένταση, με αυτή που περιέγραφαν τα τραγούδια που τραγούδησε η Βέμπο. Δεν το ξέρω. Γιατί ήταν και λίγο ιδιαίτερες εκείνες οι εποχές. Στην κατοχή, ας πούμε, γινόντουσαν, όπως λέγανε, τα ωραιότερα πάρτι. Παρόλο που τα παιδιά αυτά πεινούσαν και το μόνο που είχαν να μοιραστούν ήταν μερικές σταφίδες, όμως γινόντουσαν τα πιο καλά πάρτι γιατί αυτά τα παιδιά είχαν την αίσθηση ότι σε μία ώρα μπορεί να μην ζούνε. Άρα ας το δώσουμε να καταλάβει γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι γίνεται. Ναι, οπότε ζούσαν την κάθε στιγμή αυτό που πρέπει κανείς έτσι κι αλλιώς να ζει. Το να ζει και να αδράχνει τη μέρα, να αδράχνει τη στιγμή. Carpe diem. Και κάρπε με και όλα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι σου περνάει από το χέρι, πιάστηκε. Χωρίς όμως αυτό να σημάνει ασυδοσία στο θέμα αυτό ή ελευθεριότητα. Αυτό έχει διαφορά. Αυτοί ερωτευόντουσαν, νομίζω, βαθιά. Και δεν έπαβαν ούτε στιγμή να ονειρεύονται για το αύριο και ξέρουν ότι μπορεί την άλλη στιγμή να μην υπάρχουν. Βλέπουμε αποσπάσματα από διάφορες δουλειές σας που κατάφερα να περισυλλέξω από το ίντερνετ. Α, ναι, αυτή είναι από το αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο. Έχω παράπονο. Είχαμε παίξει πριν 2 χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο θέατρο της Καλαμαριάς. Έχω παράπονο, και δεν έχετε. Θα την ξαναπαίξουμε. Δεν έχετε πολύ υλικό στο ίντερνετ. Mm. Βρείτε, ξεσκονίστε τα αρχεία σας. Θέλουμε περισσότερη Μελίνα Μποτέλη στο ίντερνετ. Θα το κάνω. Οπωσδήποτε. Θα το υπόσχομαι. Ναι. Έχετε τόσα πολλά ταλέντα εντωμεταξύ, δηλαδή. Χορός επαγγελματικός, τραγούδι επαγγελματικό, υποκριτική. Έχω την εντύπωση ότι σας έχει συνδέσει ο κόσμος. Στην αρχή μάλλον σας συνέδεσε περισσότερο με την ηθοποία. Ναι. Αργότερα άρχισα να αντιλαμβάνω τι γίνεται με το τραγούδι και εσάς. Ναι, γιατί και εμένα έτσι κι αλλιώς το τραγούδι ξεκίνησε αργότερα. Mm-hmm. Πρώτα πήρε θέση στη ζωή μου ο χορός, μετά το θέατρο και τελευταίο ήρθε το τραγούδι. Παρόλο που τις σπουδές μου τις έκανα παράλληλα, αλλά αυτού του είδους τις παραστάσεις, τις μουσικές θεατρικές, τις ξεκίνησα όταν ήμουνα ήδη στο θέατρο, είχα ήδη 15 χρόνια. Αλλά και οι συμμετοχές μου σε πολύ καλά musicals ήρθαν αργότερα
από τα έργα πρόζας, ας πούμε, ή τα έργα του αρχαίου δράματος. Είναι πιο, όχι εύπεπτο ακριβώς είδος, επειδή έχει να κάνει περισσότερο με τη διασκέδαση, φαντάζομαι. Είναι πιο εύκολο να το μάθει, να το συνηθίσει ο κόσμος. Το musical, ας πούμε. Το musical σίγουρα είναι, περνάει πιο εύκολα. Ίσως γιατί συνδυάζει όλες τις τέχνες και άρα μπορεί να χτυπήσει στην καρδιά του θεατή πιο εύκολα. Και κάπου θα τον πιάσει στον άλλο. Κάποιο, ναι, κάπου ναι, να φτάσει στο στόχο και πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ευκολία. Και αυτές βέβαια οι μουσικές θεατρικές παραστάσεις, εσένα μεν το καλλιτέχνη εννοώ, σου δίνουν την ευκαιρία να έχεις μία, πώς να το πω, πολλαπλό τρόπο ερμηνείας του τραγουδιού και απ' την άλλη στο θεατή να το αρπάξει πιο εύκολα, γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο, η μεγάλη δύναμη της μουσικής. Διάβασα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχετε δώσει κατά καιρούς και μεταξύ άλλων μία που είχατε δώσει νομίζω περίπου το Μάιο, όπου μου έμεινε στο μάτι μία φράση πολύ χαρακτηριστική. Θέλετε, αν θέλετε να το σχολιάσουμε, πως είναι πολύ δύσκολο σήμερα να είσαι γυναίκα πολιτικού. Ναι. Βέβαια ο άντρας μου δεν είναι πια πολιτικός. Ναι, αλλά υπήρξατε και φαντάζομαι ότι υπήρξατε, ναι, και μπορεί και, όχι και στο πικ τώρα, ναι, που συμβαίνει. Και σε διάσταση, έτσι, σε αρκετό χρόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά είναι πολύ δύσκολο για τις οικογένειες των πολιτικών. Δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται. Και καμία σχέση δεν έχει με αυτό που παρουσιάζεται. Η πραγματικότητα των οικογενειών των πολιτικών δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται. Κάποιες οικογένειες πολιτικών ίσως είναι αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν είναι. Εννοώ βεβαίως ως προς το οικονομικό μέρος. Κάποιοι καρπόθηκαν τα καλά της εξουσίας και κάποιοι άλλοι έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για αυτό που λέγεται πολιτική. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικογένεια του πολιτικού. Φυσικά, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο που ζεις και αν μπορείς να υποστηρίξεις, εν πάση περιπτώσει, από το ότι φαντάζομαι κάποιες φορές λόγω προβολής χρειάζεται να γίνουν και κάποια έξοδα από το γεγονός ότι... Οπωσδήποτε. Αυτό που λέμε προεκλογικός αγώνας είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία. Δηλαδή, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας, σημαίνει την αξία ενός διαμερίσματος 100 τετραγωνικών στον τόπο που ζουν. Όχι σήμερα βέβαια, γιατί έχει πέσει η αξία. Καλά, ναι. Λέω, τώρα μπορεί να ήταν τρία τα μέχρι διαμερίσματα. Μέχρι το 2009, ας πούμε, ναι. Ήταν ένα διαμέρισμα. Δηλαδή για τη Δράμα ήταν οι 100.000 ευρώ, για τη Θεσσαλονίκη 300 με 350.000, για την Αθήνα 500 με 550.000. Και να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Σε γυναίκα που κρατάει την οικονομία ενός σπιτιού. Ερχόταν ο σύζυγός σας και σας έλεγε, Μελινάκη, πρέπει να σκοτώσουμε ακόμα ένα σπίτι, γιατί έτσι. Δηλαδή, ναι, αυτή ή όχι, αυτό μπορεί να μην είναι το σκότωμα του σπιτιού, μπορεί να είναι το δάνειο από τράπεζα. Τι κάνατε σε αυτή την περίπτωση? Δεν μπορούσες να με στηρίξεις τον άνθρωπό σου. Αν τον πιστεύεις, και εγώ τον πίστευα τον άντρα μου και τον πιστεύω βαθύτατα για όλες τις θέσεις που έχει πάρει, είμαι πολύ περήφανη για το ότι ο άντρας μου δεν ψήφισε μνημόνια και πήρε τη θέση του λαού και βρέθηκε εκτός πολιτικής πραγματικότητας. Και ομολογώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ, πιστεύω ότι ο Θεός έπαιξε ρόλο σε αυτό, μας έσωσε, που δεν είναι σήμερα μέσα στη Βουλή. Και αντίθετα γύρισε στο επάγγελμά του, γύρισε στη φυσική, γύρισε στη διδασκαλία, γύρισε στη χημεία και τα μαθηματικά, όπου πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετικός καθηγητής. Αισθάνεσαι ανακουφισμένη που αποσύρθηκε? Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αισθάνεται και ο ίδιος. Παρόλο που πιστεύω ότι σαν πολίτης, όχι σαν γυναίκα του, σαν πολίτης, ότι έχουμε ανάγκη από τέτοιους πολιτικούς. Αν σας... Που τους καθορίζει η εντιμότητα, η εργατικότητα, η εξυπνάδα και η στήριξη των δικαιωμάτων του λαού. Αν σας πει σε 2-3 χρόνια ότι θέλω να επιστρέψω στην πολιτική σκηνή, διαζύγιο κατευθείαν ή... ή σας σκέφτεστε. Εάν είχε ψηφίσει το μνημόνιο το Φεβρουάριο, ναι, δεν ξέρω πώς θα ήμουν, ειλικρινά
πρώτη φορά το εξομολογούμενο αυτό. Δεν ξέρω τι θα έκανε. Ηθικά απέναντι του. Ηθικά απέναντι στο λαό, γιατί και εγώ είμαι ένα κομμάτι του λαού. Φυσικά, εκεί να ανηλαίνεται οι σχέσεις και οι ζωές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να επηρεάζει τον πολιτικό. Όχι, ο πολιτικός πρέπει να είναι ανεπηρέαστος και πρέπει να έχει απόλυτη γνώση των πραγμάτων. Δηλαδή, για να σας πω, εκείνο το βράδυ που έκατσε και διάβασε τον ντόμο. Τον διάβασε? Τον διάβασε. Πάλι ήταν καλά, από γιατί... αυτούς που διάβασε. Δεν τον διάβασαν όλοι. Πάλι είναι καλά. Από αυτούς που συνεχίζουν και διαβάζουν. Προς τιμή του. Διάβασε τον ντόμο και όταν σηκώθηκα πια εγώ το πρωί και τον βρήκα ξενυχτισμένο με ένα σωρό καφέδες, μου είπε την αποφασή του, ότι πήρα την αποφασή μου, λέω θα σεβαστώ ό,τι και αν έχεις αποφασίσει. Και μου είπε ότι ξέρεις, αποφάσισα να πω όχι. Λέω μαζί σου. Μου λέει, ξέρεις, αυτό θα σημάνει πολύ άσχημα πράγματα για την οικογένειά μας, ένα τεράστιο κραδασμό για μας. Γνώριζε εκ των προτέρων. Μαζί σου. Το ίδιο έκανε και στα παιδιά μας. Τα ρώτησε τα παιδιά. Και την κόρη μας που είναι 29 χρονών και τα αγόρια μας. Που είναι ο ένας φοιτητής εδώ στο Αριστοτέλειο και ο άλλος μαθητής σε ένα λύκειο δημόσιο της Δράμας. Τα ρώτησε και τα παιδιά του είπαν είσαι ο ήρωάς μας και ό,τι πεις. Ποιο Σούπερμαν και ποιο Σπάιντερμαν και ποιο. Όχι, νομίζω ότι αυτοί είναι οι ήρωες, οι πατεράδες του σήμερα, έτσι κι αλλιώς, με αυτά που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, είναι ήρωες. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, επειδή ξεφύγαμε εντελώς από το θέμα μας, ναι. Όμως πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτήν την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη και τη μεθεπόμενη Τετάρτη, η καταπληκτική Μελίνα Μποτέλη θα βρίσκεται στο Αριστοτέλειο, θα τραγουδάει η Σοφία Βέμπο και θα σύονται οι τείχοι του Αριστοτέλειων και θα περιμένει όλους εσάς οπωσδήποτε να πάτε και να την απολαύσετε με μόλις 7. Όχι, στις 7 η ώρα. Στις 7. Και θέλω να μείνω στο θέμα του εισιτηρίου. Βεβαίως. Που είναι ένα εισιτήριο για την εποχή που ζούμε, ανεξάρτητο από το αν η ποιότητα της παράστασης, ο στόχος μας είναι να είναι πολύ υψηλή, υψηλής ποιότητας. Το εισιτήριο όμως θα είναι 10 ευρώ γενική είσοδος, αλλά και 5 ευρώ για παιδιά, μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες. Μπράβο σας. Άνεργους, πολύτεκνους, συλλόγους. Θα είναι με 5 ευρώ. Συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια και πάντα τόσο απίθανη. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς πάντα τόσο όμορφοι και δημιουργικοί. Ούτε συζήτηση. Τώρα τι λέτε μπροστά σας.